Το σχέδιο εκτάκτων αναγκών με την επωνυμία Περσέας ενεργοποιήθηκε από τις υγειονομικές υπηρεσίες με εντολή του Προέδρου του ΕΚΑΒ με τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Κρήτη. Οι δομές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα όποια περιστατικά που θα προκύψουν εξαιτίας του καύσωνα. Μέσα στο συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις και λειτουργίες οι οποίες μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση που έχουμε ακραίες συνθήκες θερμοκρασιακές. Παραδείγματος χάρη τώρα αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα με το συγκεκριμένο καύσωνα. Στο μεταξύ, το ΕΚΑΒ ζητά τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ομαλής λειτουργίας όλων των απαραίτητων υποδομών όπως είναι οι κλιματιστικές μονάδες, οι ηλεκτρικές γεννήτριες και τα εφεδρικά μηχανήματα, το σύστημα ίδρυυσης και η ψυκτική θάλαμη στις δομές των υγειονομικών περιφερειών. Πρέπει να διασφαλιστεί επίσης η επάρκεια στα αποθέματα του απαραίτητου φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, όπως είναι οι ορεί και τα ευπαθή φάρμακα. Το προσωπικό θα πρέπει να επαρκεί για την εύρυθμη λειτουργία των υγειονομικών δομών, συνυπολογιζόμενου και του ενδεχόμενου έκτακτων μεταβολών στα ωράρια λειτουργίας των διαφόρων αρμοδίων υπηρεσιών. Το προσωπικό των νοσοκομείων και κυρίως οι διοικήσεις είναι υποχρεωμένες να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες, οπωσδήποτε να έχουν συντηρήσει και να παρακολουθούν συνεχώς τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων, των γεννητριών, να έχουν επάρκεια σε φάρμακα και σε υλικά, να φροντίζουν έτσι ώστε η τεχνική υπηρεσία να βρίσκεται σε 24-ωρη ετοιμότητα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε και οι ίδιες οι διοικήσεις επίσης να βρίσκονται επιποδός έτσι ώστε οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο νοσοκομείο να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί ενδέχεται να υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες να απαιτούν και την διυπηρεσιακή συνεργασία. Παραδείγματος χάρη κάποιες ενδεχόμενα διακοπές ρεύματος ή νερού κτλ. Που θα πρέπει οι διοικητές των νοσοκομείων ήδη να δράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά ώστε να μην έχουν προβλήματα. Στο μεταξύ, έκκληση απευθύνει στους πολίτες η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να μην γίνεται αλόγιστη χρήση στο νερό και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα και η ίδρυυση είναι κρισιμότατη τομής για αυτή τη δύσκολη περίοδο. Το Υπουργείο Εργασίας επέβαλε έκτακτα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και με την επιθεώρηση εργασίας μάλιστα να εντατικοποιεί τους ελέγχους προς αποφυγή της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων, ειδικά για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Ειδικότερα για την αποφυγή της θερμικής καταπώνησης των εργαζομένων επιβάλλεται η οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλυμάτων κατάλληλης διάρκειας. Ο προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπώνηση των εργαζομένων όχι κατά τις ώρες υψηλών θερμοκρασιών. Η μείωση της απασχόλησης ή η πάυση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρημένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, η αλουργία, κεραμοποιία, ναυπηγικές εργασίες κτλ. Μεταξύ των ωρών 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Η διαμόρφωση κηλικίων ή άλλων κατάλληλων χώρων με σύστημα κλιματισμού για το χρόνο του διαλύματος. Οι χώροι αυτοί επιλέγονται μετά από συνεργασία του εργοδότη, του τεχνικού ασφαλείας, του ιατρού εργασίας και εκπροσώπων των εργαζομένων. Και τέλος, παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10 με 15 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά για τις υπαίθριες εργασίες προβλέπεται η χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους καθώς και προστατευτικών μέσων για το δέρμα, η διαμόρφωση σκιερού μέρους για διαλύματα, η διαμόρφωση σκιερού μέρους ή η κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, ο προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρημένες, όπως παραδείγματος χάρη εργασίες ασφαλτόστρωσης, να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Η μείωση της απασχόλησης ή και η παύση των εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα και η χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού. Ο Δήμος Χανίων έχει θέσει στη διάθεση των Δημοτών έως και την ερχόμενη Τρίτη τις κλιματιζόμενες αίθουσες που διαθέτει όπως τα Καπί στη Πλάντζια και στη Νέα Χώρα από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ. Επίσης, κλειστός θα παραμείνει ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς μέχρι νεότερης ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Δασών Χανίων και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.